Δυναμική ήταν η παρουσία των φαρμακοποιών και των Θεσσαλονικαίων στην εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού που είναι σήμερα, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, η εκδήλωση ήταν τόσο πετυχημένη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών. Ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ουρές χρωστά στα περίπτερα από κόσμο ο οποίος περίμενε στις σκηνές, δηλαδή, και ο κόσμο ο οποίος περίμενε για να πάρει πληροφορίες για θέματα που ήθελε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες που συμμετείχαν, που ήταν και σαν χωρικοί και ήταν στα περίπτερα εκεί και μοίραζαν δείγματα από τα προϊόντα τους και κυκλοφορούσαν τον κόσμο, έμειναν χωρίς φυλάδια και δείγματα πολύ πριν το τέλος της εκδήλωσης, που σημαίνει ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου. Περίπου 7.000 συμπολίτες μας αλλά και επισκέπτες της πόλης βρέθηκαν στις μικρές τέντες που είχαν στηθεί και ενημερώθηκαν από εθελοντές φαρμακοποιούς, μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας όπως εμβολιασμός ενηλίκων, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, χρήση αναπνευστικών συσκευών, έλεγχος συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και περιποίησης και ασφαλής διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής. Όπως κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη γίνεται η γιορτή του φαρμακοποιού, στείλοντας ένα εικονικό φαρμακείο στην περιοχή του Λευκού Πύργου, του πιο εμβληματικού σημείου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο εικονικό αυτό φαρμακείο, που ήταν σκηνές στην ουσία εκεί στην παραλία, ήταν πραγματικοί φαρμακοποιοί, οι οποίοι δίνανε συμβουλές στον κόσμο, στους συμπολίτες μας, οι οποίοι περνούσαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή από την παραλία της Θεσσαλονίκης, και στους επισκέπτες της πόλης μας που ήταν εκεί διαθέσιμοι, για θέματα που αφορούν τη φαρμακευτική τους αγωγή, θέματα υγείας, αλλά όχι μόνο, και άλλα θέματα τα οποία συζητάμε συνήθως στον φυσικό μας χώρο του φαρμακείου, όπως θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, ακόμα. Επίσης, στα στάν των εταιριών που συμμετείχαν στην όμορφη εκδήλωση, ο κόσμος ενημερώθηκε και για προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων. Παράλληλα με τους φαρμακοποιούς, υπήρχαν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου και έτσι όλος ο χώρος εκεί θύμιζε, ας πούμε, σαν ένα κανονικό φαρμακείο, μόνο που ήταν ένα φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό για όλο τον κόσμο που περνούσε εκείνη την ώρα και που ήρθε να μας δει στην παραλία. Τη χαρά και την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων και το γεγονός ότι τίμησαν και φέτος με την παρουσία τους τη μεγάλη γιορτή των φαρμακοποιών και είχαν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για θέματα υγείας που τους απασχολούν, εκφράζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης. Όπως λέει χαρακτηριστικά, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται πάντοτε δίπλα στους συνανθρώπους τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και το αποδεικνύουν έμπρακτα καθημερινά. Άλλωστε, όπως εξηγεί, και μέσα από τις δράσεις τους αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και χωρίς την παρουσία του επιστήμονα φαρμακοποιού, η υγεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι, πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες κόσμοι πραγματικά, 5, 6, 7 χιλιάδες ήταν αμέτρητοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν από εκεί, οι οποίοι ήρθαν ακριβώς για την ημέρα, για τη γιορτή αυτή, άλλοι οι οποίοι έτυχαν να περνούν και θέλησαν να αξιοποιήσουν το πέρασμά τους, παίρνοντας κάποιες ουσιαστικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα από τους υπεύθυνους φαρμακοποιούς. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και εκπρόσωποι της πόλης από το χώρο της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της υγείας, οι οποίοι συνεχάρισαν το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση και εξήραν τη σημαντική συνεισφορά του φαρμακοποιού της γειτονιάς στην καθημερινότητα των πολιτών. Η εκδήλωση έκλεισε με μια μοναδική μουσικοχορευτική ιαματική παράσταση με τους Διογέννη Δασκάλου και Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο και χάρισαν σε όλους όμορφες μουσικές στιγμές.